Παρουσιάζουμε το μεγαλείο του Μίκη Θοδωράκη. Ο Μίκης πριν από 4 χρόνια δημόσια με ανακήρυξε πρεσβευτή της μουσικής του σε Ελλάδα εξωτερικό. Ήδη έχουμε ξεκινήσει μια τεράστια περιοδία παρουσιάζοντας αυτό το έργο που το λέμε συνάντηση, γιατί ουσιαστικά σηματοδοτεί τη συνάντηση τη δική μου με τον Μίκη. Εδώ θα ήθελα να τονίσω ότι δεν είναι μόνο τραγούδια αυτά τα οποία παρουσιάζουμε, αλλά παρουσιάζω και τον άγνωστο Μίκη Θοδωράκη που αφορά την συμφωνική του μουσική. Το πρόγραμμα ουσιαστικά βασίζεται σε έργα γνωστά του Μίκη, τα οποία όμως τα έχω κατά κάποιο τρόπο διασκευάσει, αλλά πάντα με την άδεια του συνθέτη και την συνεργασία του συνθέτη. Υπάρχουν κάποιες διασκευές ορχιστρικών κομματιών του, όπως η Χαρταετήριο, ο Ζορμπάς, αλλά νομίζω ότι το πολύ σημαντικό σε αυτές τις δύο βραδιές στην Επίδαυρο θα είναι αφενός ότι θα παίξουμε κάποια από τα προδομένα του έργα και επίσης για πρώτη φορά, σε παγκόσμια θα έλεγα πρώτη, και αυτό το τοποθετώ με την έννοια ότι καθίσαμε μαζί με τον Μίκη και μεταγράψαμε το Μαρκχάουζεν για πιάνο και φωνή. Και βέβαια, θα το πω τώρα αυτό και δεν βλογάω τα γένια μου, πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό για τον κόσμο να έρθει να ακούσει τη Σοφία Μανουσάκη, ένα τόσο νέο παιδί, για το οποίο μάλλον ο Θοδωράκης έχει πει τα καλύτερα, δηλαδή την αποκάλυψη μεγατόνων. Αλλά για μένα το συγκινητικό είναι ότι ένα παιδί 20 χρονών μπήκε κατευθείαν στα δύσκολα. Παίρνω διπλό, παίρνω τριπλό, με ένα μπλε. Αισθάνομαι δέος, γιατί μέσα σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα έχουμε παίξει με τον Στέφανο σε πολύ σπουδαίους χώρους και ένας ακόμα είναι το Αρχαίο Θέατρο της Μικρής Επιδαύρου. Ο χώρος της Μικρής Επιδαύρου είναι ο καταλληλότερος για να ακουστεί η μουσική του Μίκη όπως απλά και λιτά εμείς την ερμηνεύουμε, δηλαδή με ένα πιάνο και μια φωνή.